Το απόλυτο μπάχαλο επικρατεί με τη μεταφορά κλινικών στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας. Όπως τονίζει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων, κλινικές που αναλαμβάνουν χειρουργία λειτουργούν με μειωμένο προσωπικό. Σήμερα έχουμε την επιστροφή των μετακινημένων κλινικών στην αρχική τους θέση. Με έναν σχεδιασμό ανύπαρκτο και με πρακτικές που δεν τιμούν καθόλου και σε καμία των περιπτώσεων ένα δημόσιο νοσοκομείο, δεδομένου ότι συνεχίζεται κανονικά η λειτουργία των μεταφερόμενων κλινικών. Μεταφορές οι οποίες πολύ σύντομα, εάν και εφόσον υπάρξει από ό,τι φαίνεται επαναφορά του κορονοϊού, θα αναγκαστούμε πάλι να μπούμε στη διαδικασία των νέων μεταφορών για τις ανάγκες του κορονοϊού. Ράβε ξύλωνε που λέει ο λαός μας, δουλειά να μην σου λείπει. Μάλιστα, προσπαθούν όπως λένε να συζητήσουν με τη διοίκηση τα προβλήματα, αλλά δεν έχει γίνει καμία συνάντηση. Γι' αυτό και οι κινητοποιήσεις αποτελούν μονόδρομο. Αιτήματα για συναντήσεις δεν γίνονται αποδεκτά. Δεν υπάρχουν δηλαδή συναντήσεις με τη διοίκηση. Ζητάμε συνάντηση εδώ και έναν περίπου μήνα για να κουβεντιάσουμε τις επανατοποθετήσεις των θέσεων ευθύνης, όπου εκεί έχει κάνει μεγάλο λάθος, παρανομή δηλαδή η διοίκηση, και δεν γίνεται. Ζητάμε συναντήσεις για να κουβεντιάσουμε τον επαναπροσδιορισμό της λειτουργίας των κλινικών, τον χωροταξικό επαναπροσδιορισμό του νοσοκομείου, και συζήτηση, συνάντηση δεν υφίσταται. Την άλλη εβδομάδα αναμένεται να πραγματοποιηθεί παράσταση διαμαρτυρίας από τους εργαζόμενους προς τη διοίκηση. Θα πρέπει και εμείς και πάλι να ξαναβρούμε τον παλιό μας εαυτό, δηλαδή να ξαναρχίσουμε να λειτουργούμε συνδικαλιστικά με τη γνωστή πρακτική μας, δηλαδή των κινητοποιήσεων. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν θα συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου να επαναπροσδιορίσουμε την στάση μας απέναντι στη διοίκηση, την οποία μέχρι σήμερα της είχαμε δώσει μια άφεση αμαρτιών, με την έννοια δηλαδή ότι να μπει στο πνεύμα, να γνωρίσει το αντικείμενο και μετά να δούμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα, την πληθώρα των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε.